και στον κύριο Γιώργο Δανό, τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος. Κύριε Δανέ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Υπήρχε μια απορία αν πρόκειτο για μετεωρολογικό φαινόμενο ή αν είναι αστρονομικό σώμα. Από τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας μας λένε ότι μάλλον πρόκειται για ένα πεφταστέρι, ένα μετέωρο, μια βολίδα. Είναι η ίδια και η δική σας ανάλυση? Ναι, η δική μας ανάλυση σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουν έρθει στον οργανισμό μας, δηλαδή από χθες το βράδυ ο κόσμος άρχισε να μας στέλνει μηνύματα και οι διάφορες δηλώσεις μιλούσαν για ένα πολύ λαμπερό άστρο το οποίο κινήθηκε πάνω στον ουρανό και είχε χρώμα περίπου πράσινο. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα μιλούμε πλέον για ένα πολύ λαμπερό μετέωρο, κατά συνέπεια βολίδα, και λόγω του χρώματος υπολογίζουμε να είναι αναλόγως αν ήταν καθαρό πράσινο ή πράσινο γάλαζο, είτε από νικέλιο είτε από μαγνήσιο η σύστασή του. Πώς, το χρώμα πώς καθορίζεται, κύριε Δανέ, ποιες είναι εκείνες οι πράξεις τέλος πάντων που καθορίζουν το χρωματισμό? Τα διάφορα μέταλλα όταν καίγονται λάμπουν σε διαφορετικό χρώμα. Για παράδειγμα, το πράσινο είναι το νικέλιο, το πορτοκαλοκίτρινο συνήθως είναι το νάτριο και το κίτρινο είναι του σιδήρου. Το ασβέστιο είναι βιολετή και πάει λέγοντας. Επομένως, ο κόσμος δήλωσε ότι είχε δει κάτι που ήταν πράσινο χρώμα. Άρα, κατά συνέπεια, συμπεραίνουμε εμείς ότι θα έχει σε μεγαλύτερο βαθμό μεταλλεύματα νικελίου μέσα σε αυτό το μετέωρο το οποίο κάγεται στην ατμόσφαιρα. Και πιστεύετε ότι και εσείς έπεσε στη θάλασσα, κύριε Δανέ? Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, διότι δεν έχουμε μαρτυρίες που να δηλώνουν σε ποια κατεύθυνση πήγε, αλλά συνήθως αυτά, ιδίως όταν είναι λαμπερά και καούν στην ατμόσφαιρα και δεν δούμε κάτι να προχωρά προς την επιφάνεια της γης ή προς τον ορίζοντα, τότε αυτά συνήθως καταστρέφονται στην ατμόσφαιρα. Και να δηλώσω ότι καθημερινά μετέωρα μπαίνουν στην ατμόσφαιρα γύρω στα 25 εκατομμύρια και ετησίως κάπου 15.000 τόνοι μετεώρων έρχονται στην ατμόσφαιρα της γης μας. Άρα είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, συμβαίνει σχετικά συχνά, απλώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν συμβεί αυτό, το πιο πιθανό να μην το δει κάποιος. Αν συμβεί κατά τις ώρες που οι πιο πολλοί κοιμούνται, είναι στο κρεβάτι, πάλι δεν θα το δουν. Άρα έτυχε αυτό να γίνει στην Κύπρο, πάνω από το νησί μας και σε ώρες που ο κόσμος ήταν έξω ή στον δρόμο ή οδηγούσε κτλ. Και μπόρεσε να το δει. Εάν η κατάληξη, πούμε ότι ήταν στη θάλασσα, είναι ένα σώμα που πέφτει στη θάλασσα ή είναι κομμάτια μικρά, κύριε Δανέ, στάχτες ας πούμε, περί τίνος πρόκειται? Αναλόγως του μεγέθους, συνήθως όταν ένα τέτοιο σώμα μετεωροειδές καταφέρει να φτάσει στην επιφάνεια της γης, βρίσκουν κομμάτια από μέταλλο, αυτό που λέμε μετεωρίτης, και αυτό ακριβώς σημαίνει η λέξη μετεωρίτης, ένα μετέωρο που ήταν μετέωρο και τελικά κατέληξε στη Γη. Και αυτά συνήθως είναι από μεταλλεύματα λιωμένα ή αν δεν είναι σε υψηλή σύσταση μεταλλευμάτων, δηλαδή που μπορούν να λιώσουν, τότε βρίσκουμε κάποια πετραδάκια τα οποία φαίνεται ότι έχουν καεί εξωτερικά και είναι ολοφάνερο από την επιφάνεια του μετεωρίτη ότι είχε τριβεί και καεί στην ατμόσφαιρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.